και γερή όπως κατάφερες όλα αυτά τα 83 χρόνια να είσαι. Θέλω να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Εύχομαι του χρόνου να είσαι παντρεμένη, έγκυος. Δηλαδή, να είσαι έγκυος θέλω όλη τη σεζόν. Μην πας και μείνεις έγκυος τέλη Ιουνίου, δεν είναι χρήσιμο για την εκπομπή. Θέλω να προσπαθήσεις να μείνεις μέσα στο καλοκαίρι. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. 8, 9, να πω 10, θα τολμήσω. Σε ξέρω λοιπόν πάρα πολλά χρόνια και έχω να πω ότι δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Δεν είναι καλό, δεν θέλω να γελάσεις, σε προλαβαίνω, δεν είναι καλό. Θα ήθελα λίγο έτσι να γίνεις πιο το κορίτσι αυτό που γνώρισα τότε. Εκείνο το μεσημέρι στο Ρέντι που σου είπα καλησπέρα, είμαι ο Νίκος και μου είπες καλησπέρα, είμαι η Μαρία, με ύφος πάντα. Και μετά αυτή η σχέση έτσι όπως κύλησε, θέλω να με ξεπεράσεις πια. Είμαστε απλά συνεργάτες. Θέλω αυτά τα γενέθλια να είναι ορόσημο στη ζωή σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για πέρσι και για φέτος που είσαι κοντά μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Είσαι η μήτρελη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε όλοι τα ελαττώματά μας. Εγώ κανένα, εσύ αρκετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να σου πω ότι σε αγαπάω. Θα σε αγαπάω. Αυτό είναι απειλή. Ό,τι και να κάνεις. Χρόνια πολλά. Θα σε αγαπάω, ό,τι και να κάνεις. Τι να κάνουμε, αγαπιόμαστε, ψέματα να πούμε. Χριστέ μου. Άλλος ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να βγαίνει σε χάπι. Έχω διάφορους ανθρώπους εγώ στη ζωή μου που έχω πει ότι πρέπει να βγαίνουν σε χάπι και να υπάρχουν στα φαρμακεία. Πρέπει. Και να τους πουλάνε σε χάπι. Ο Μουτσινάς είναι ένας από αυτούς. Ναι, ναι. Είναι τόσο αστείος. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι τόσο αστείος άνθρωπος. Εμένα στην εκπομπή με πιάνουν τα γέλια μόνο που τον κοιτάω μερικές φορές. Ναι, είναι αυτή η φάτσα. Η εύπλαστη. Αυτό το η μούρη, η περίεργη. Και αυτά που λέει. Και αυτά που λέει, άστα. Δεν έχεις αλλάξει, λέει, καθόλου. Ναι. Δεν το λέω για καλό, μη γελάσεις. Ναι. Ναι, όχι, μου τα λέει και στα μούτρα. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Βριζόμαστε κάθε μέρα. Τι αστείος. Ναι, είναι. Τι αστείος. Νίκο Μουτσινά. Τι αστείο. Τι χαρά για αυτούς που σε ζουν καθημερινά. Πραγματικά το λέω με ζήλια και με φθόνο. Μάστε. Ρώτα και εμάς. Να πάμε σε ένα μικρό θα είναι, διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερη και καλύτερη και ουσιαστική Μαρία Ηλιάκη μέσα στην Καλλιθαρά σε λίγα λεπτά.